στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, κρατούνταν κλεισμένοι και στη συνέχεια εκτελέστηκαν ομαδικά από τους Γερμανούς Ναζί κατακτητές 101 ήρωες αγωνιστές. Τιμούμε και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, τη μνήμη τους, τον ηρωισμό τους και το μεγαλείο τους. Το μεγαλείο της κληρονομιάς ενός λαού που μεγαλούργησε όταν πίστεψε στη δύναμή του, όταν αποφάσισε να συγκρουστεί με τους δυνάστες του, όταν ανταποκρίθηκε στο ανατρεπτικό κάλεσμα του ΚΚΕ. Μέχρι το 1944 η Θεσσαλονίκη είχε καταστεί το ένοπλο βασίλειο των λεγόμενων καταχρηστικά βέβαια ταγμάτων ασφαλείας και πολλών ένοπλων ομάδων συνεργατών των κατακτητών στη Μακεδονία, που στην ουσία επρόκειτο για ιδιωτικούς στρατούς που λογοδοτούσαν απευθείας τις γερμανικές υπηρεσίες. Οι Γερμανοί, που συνεργάστηκαν εξ αρχής στενά με σωρία καιροσκόπων, εθνικοσοσιαλιστών, δολοφονικών ομάδων και τη γερμανόφιλη ελίτ της πόλης σε μια αντικομουνιστική κυρίως βάση, το καλοκαίρι του 1944 διεξήγαγαν στα βουνά τις τελευταίες μεγάλες εκαθαριστικές επιχειρήσεις ενάντια στον Ελλάς με στόχο την απελευθέρωση των βασικών συγκοινωνιακών δικτύων. Πλήγματα άρχισαν να δέχονται και οι μέχρι τότε ισχυροί Γερμανοί, αλλά και οι γερμανοεξοπλισμένες ελληνικές ομάδες που συμμετείχαν στον πλευρό των κατακτητών στην αντικομουνιστική τους εκστρατεία, συχνά με ιδιωτελή κίνητρα. Οι επιθέσεις του Ελλάς εναντίον των γερμανικών τμήματων και των συνεργατών τους καταγράφονταν πλέον σε καθημερινή βάση, ακόμα και μέσα στις πόλεις. Η φρικιαστική αυτή λοιπόν ομαδική εκτέλεση είχε γίνει από τους κατακτητές ως αντίπινα για τον εκτροχιασμό τρένου και άλλες αντάρτικες επιθέσεις. Το χιτλερικό τέρας, μπροστά στη δρομολογημένη πλέον κατάρρευσή του, επιζητούσε όλο και περισσότερο αίμα για να τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό και να κάμψει την αγωνιστική του διάθεση. Την αποφράδα εκείνη μέρα, οι φασίστες κατακτητές εκτέλεσαν στα Διαβατά, που ήταν γνωστά ως Ντουντουλάρ, τους 101 πατριώτες, οι περισσότεροι των οποίων οι 98 ήταν κρατούμενοι όμηροι στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Ήταν η μεγαλύτερη από τις ομαδικές εκτελέσεις που οργάνωσαν οι Γερμανοί στην πόλη μας και μια από τις πιο μεγάλες σε όλη την κατεχόμενη από τους Ναζί τότε Ελλάδα, καθώς 101 στρατιώτες έπεσαν θύματα της τυφλής ναζιστικής βίας. Στο ληξιαρχείο της Θεσσαλονίκης είναι καταγεγραμμένο ότι εκτελέστηκαν σταματά στα γραφεία και ξερνά τους λυσασμένους πεταλάδες. Ο αρχιφύλακας, με επίσημο πανηγυρικό ύφος, λυγίζει σε κάθε προσταγή τους. Ακούγεται θόρυβος στις σκάλες. Οι μελοθάνατοι κατεβαίνουν κατά δεκάδες. Όλοι χαμογελαστοί, αποφασισμένοι να αντικρίσουν παλικαρίσια τους άνανδρους χιτλερικούς φωνιάδες. Πετούν τα τρόφιμά τους, κονσέρβες του Ερυθρού Σταυρού, στους φύλακες που σαν πιναλαίοι σκύλοι ταρπάζουν λέμαργα. Και ξεσπούς αντιφασιστικά τραγούδια ζητοκραυγάζουν. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Λευτεριά, ζήτω οι αντάρτες, ζήτω το ΕΑΜ. Εμείς μαρμαρωμένοι μέσα από τα σίδερά μας κλαίμε, χωρίς να αρθρώνουμε λέξη. Ο αξέχαστος φοιτητής Τάκης Μάργαρης φωνάζει και μας καθησυχάζει. Μη κλαίτε. Ο αγώνας θέλει θυσίες, εσείς θα ζήσετε, εκδικηθείτε μας. Ο Βασίλης Χαλκιόπουλος σέρνει το χορό του Ζαλόγου προς τους έκθαμπους, αφινιασμένους πεταλάδες. Ακολουθούν σκηνές ασύλληπτες, άφθαστου μεγαλείου. Ξαναζεί το Ζάλογο, ξαναζεί το Μεσολόγγι. 101 ήρωες, νέοι, παλικάρια, φοιτητές, διανοούμενοι, εργάτες, αγρότες, μέλη του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα έπεσαν στις 6 Ιούνιου του 1944. Έπεσαν θύματα του γερμανικού φασισμού και των τότε λογοδότων. Αυτή η κατάσταση του τελευταίου σκουπίου γέννησε την άβρα της λευτεριάς μας. Το αιμάτινο ποτάμι που έτρεξε εκείνη τη μέρα στους δρόμους των Διαβατών χάραξε ακόμα πιο βαθιά την κόκκινη διαχωριστική γραμμή, το όριο που ακόμα και σήμερα χωρίζει δύο κόσμους. Από τη μια, τον κόσμο της εκμετάλλευσης και καταπίεσης που γεννά τον πόλεμο, τον φασισμό, την προσφυγιά, τη φτώχεια, τον κόσμο που δεν διστάζει μπροστά σε